πρόσεχε! Είναι πολύ γρήγορα αυτά! Το κατάλαβα! Τάκα! Γκράιλα, μην κάνεις τίποτα ακραίο. Γιατί? Είναι η γιαγιά μου. Τι? Δεν ήταν πάντοτε έτσι. Όταν έμαθε ότι ο πατέρας μου δεν θα έκανε τίποτα για να αλλάξει τη μοίρα του, άλλαξε. Μάλιστα. Πρέπει κάπως να περάσουμε από εδώ. Τι άλφα! Βλέπεις τίποτα στην άλλη πλευρά? Κοιτάζω. Προχωράμε. Έζησαν πολλοί γίγαντες εδώ, ανά τα χρόνια. Θες να μάθεις για τη μητέρα σου. Έζησε τόσα πολλά πριν γεννηθώ, αλλά δεν ξέρω τίποτα για το παρελθόν της. Λυπάμαι. Δεν ξέρω τίποτα για εκείνη. Η μητέρα σου άφησε τον τρόπο των γιγάντων προτού γεννηθώ. Λάτα, φύγε! Αυτό είναι το σπίτι της Γκράιλα. Δεν έχει φως. Μπορεί να ελέγχει ακόμα τις παγίδες της, αλλά ίσως έχει κι άλλα ζώα μέσα. Πρέπει να βιαστούμε. Μπορούμε να μπούμε από εκεί, πάνω, αν βρούμε τρόπο να ανεβούμε. Ίσως μπορείς να ανέβεις από την άλλη. Εγώ δεν μπορώ να πάω απέναντι. Θα σου ανοίξω δρόμο. Η Γκράιλα, γιατί χρειάζεται τις ψυχές των ζώων? Για να ζήσει στιγμές από τη ζωή τους. Να νιώσει ελεύθερη. Τον άνεμο στη γούνα τους καθώς τρέχουν. Με μόνες έγνοιες το κυνήγι και τον ύπνο.
Α. Η Γκράιλα λείπει ακόμα. Πω, είναι όλα τόσο τεράστια. Πού είναι ο λύκος? Έχει μια πόρτα εδώ που βγάζει στο κελάρι. Ίσως κρατάει τα ζώα εκεί κάτω. Το κλειδί είναι στην κλειδαριά. Πρέπει να το γυρίσω. Λόκι. Ξέρουμε το μέλλον μου. Και δεν προβλέπεται να μας σκοτώσει η γιαγιά σου. Δεν πάει έτσι. Σχεδόν. Το πιάσα. Κάτι να ανασένει στο βάθος του κελαριού. Εγώ, αλλά δεν ακούω τη φωνή τους. Πρέπει να βρούμε πώς θα πάμε εκεί πίσω. Έτσι, μπράβο. Δεν νιώθω τίποτα. Όπως και με το άλλο. Πήρε την ψυχή του. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κράτα λίγο. Τι σκοπεύεις? Μήπως είχες κάποιον που δεν συμπαθούσες ιδιαίτερα? Τι? Τίποτα. Αυτός. Όχι. Δεν μπορείς. Η μητέρα σου είπε ότι θα ήξερα τι να τους κάνω. Ναι, κάποια στιγμή. Όχι μόλις τους πάρεις. Το ξέρω. Αλλά... δεν θα κρύβονται για πάντα. Σωστά. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε εδώ να πεθάνει. Είσαι σίγουρος? Όχι. Βασικά δεν έχω ιδέα πώς να το κάνω αυτό. Εντάξει. Μαζί, τότε. Βέκια. Βέκια. Δούλεψε ή όχι? Δεν ξέρω. Ορίστε. Τα παρατάς κιόλας? Είναι δική σου ευθύνη. Όχι, δεν είναι αυτό.
Αλήθεια. Αλλά... καλύτερα να τους κρατήσεις. Λόκι, είσαι σίγουρος? Να με λες, Ατρέα. Εντάξει. Πάμε πίσω. Ανέβα πάλι τα σκαλιά. Συγγνώμη, απλώς... πρέπει να βγούμε από εκεί που μπήκαμε. Δεν πρέπει να μάθει ότι ήμασταν εδώ. Τότε πρέπει να βάλουμε το κύπελο πίσω στη θέση του. Πρέπει να κλείσουμε την πόρτα. Το έχω. Εδώ πάνω, στον πάγκο. Κρύψω. Μην κλαψουρίζεις. Σε λίγο δεν θα θυμάσαι τίποτα. Μα θα το σκοτώσει! Όχι, γιατί εμείς θα τη σταματήσουμε. Το απέφευγα για πολύ καιρό. Δεν είναι καλά. Ξέρετε... θα έπρεπε να με ευγνωμονείτε. Τι ωφελεί και η ψυχή άλλωστε. Μόνο πόνο φέρνει. Σχεδόν σας ζηλεύω. Λοιπόν... το καζάνι. Χωρίς αυτό οι ψυχές της θα είναι άχρηστες. Θα την αποσυντονίσω. Ελευθέρωσε το λύκο. Μετά θα σπάσουμε το καζάνι. Είσαι σίγουρη? Όχι. Αλλά δεν θα κρυβόμαστε για πάντα. Πάμε. Γιαγιά! Σου είχα πει να μην ξαναπατήσεις εδώ! Έτσι, μπράβο! Κοίτα με! Έχασα τόσα πολλά, αλλά εσύ αρνείσαι να γίνεις ένα από αυτά! Δεν χρειάζεται να γίνει εσύ! Αν το Ράγναροκ όντως έρχεται, θα θες να το αντιμετωπίσουμε μαζί! Τι έκανε ποτέ η μοίρα για τον οποίον πήγε? Ήταν η μοίρα της μαμάς σου να φύγει τόσο νέα? Ήταν η μοίρα του πατέρα σου να φύγει εντελώς ανόητη? Δεν πρόκειται να σε καταλήξω! Όχι! Έχεις παρέα! Λόκι! Φύγε από το σπίτι μου! Από εδώ, ακολούθησέ με! Από εδώ! Έτσι, μπράβο! Τρέξε! Εδώ πάνω! Θα μας βγάλει πάλι στην κουζίνα της! Πού είσαι? Θέλεις σίγουρα να γυρίσεις εκεί? Σου είπα! Πρέπει! Σε ακούω! Εκεί! Να καταστρέψουμε το καζάνι! Μπορείς να περάσεις απέναντι! Πού πήγες, ε? Κρύβεσαι! Έπρεπε να μείνεις κρυμμένη με τους πίνακες σου! Μην το πλησιάζεις! Ο υπέρμαχος των Γιότναρ, εδώ, στο ταπεινό μου σπίτι. Θες να το διασκεδάσεις πρωτού τα κακαρώσει ο πατέρας σου? Μην μιλάς για τον πατέρα μου! Σε
εξαιρετικό σταυλίτης του Όντιν. Σκάσε! Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει τόσο καλός μπαμπάς που θα ξεχάσεις τον παλιό σου. Σκάσε! Γιατί δεν με αφήνεις ήσυχη, μικρή! Δεν μπορώ άλλο! Να η ευκαιρία! Πήγαινε στο ποτάμι! Γιατί ήρθατε εδώ! Όχι! Πάρτε δρόμο! Dragahan, είστε αξιοθρύνητοι γίγαντες και οι δύο! Υπάρχει ένα κερί εκεί! Αν το πιστεύω! Dragahan, πρέπει να φύγω από το πάτωμα! Είστε αξιοθρύνητοι γίγαντες και οι δύο! Υπάρχει ένα κερί εκεί! Αν το χτυπήσω, είπα οραλίστηκε! Τώρα χτυπήσω το ποτάμι! Σπριγκάντι, κλάμπουρι! Ντρέπομαι που είμαστε συγγενείς, μικρή! Δεν το εννοείς αυτό! Πρέπει να πέει! Φύγε μακριά μου! Αγκριβόντα, πρόσεχε! Κατέβα από τον πάγκο! Δεν θα το καταστρέψεις!
έσωσα. Έπρεπε να σε είχα ρίξει στους λύκους αμέσως με το που σε έβγαλα από τη μάνα σου. Πάρε δρόμο! Απλώς... Πάρε δρόμο! Όχι. Ας φύγουμε. Νομίζεις πως κατάφερες κάτι εδώ, εγγονή μου! Είσαι ένα τίποτα! Και κανένας δεν πρόκειται να σε θυμάται! Ούτε καν ο Λόκι! Θα είσαι ένα ξεχασμένο κεφάλαιο στη δική του ιστορία! Γιατί θα είναι απασχολημένος θρηνώντας τον ίδιο του τον πατέρα! Αν σε ξαναδώ, θα εύχεσαι να είχες πεθάνει με τους γονείς σου! Σίγουρα είναι σωστό να την αφήσουμε εδώ. Και να αρχίσει να ψάχνει για... Μου άφηνε φαγητό. Τι? Είπε ότι δεν νοιάζεται για μένα, αλλά... Μερικές φορές, όταν ξυπνούσα, έβρισκα ένα καρβέλι ψωμί δίπλα στη φωτιά. Ψημένο πάντα με τον δικό της τρόπο. Δεν είναι τέρας, καταλαβαίνεις. Είναι χαμένη. Περπατάμε λίγο. Ναι. Από εδώ. Να γυρίσεις πίσω. Λείπεις περισσότερο από όσο νομίζεις. Άγκρι Μπόντα... Όλα καλά. Ήταν αναπόφευκτο. Θα επιστρέψουμε όταν φτάσουμε στην άλλη μεριά του περάσματος. Λοιπόν... Πάμε για το 2-3. Ατρεά. Ας παραβγούμε. Έλα. Κατάλαβα τι κάνεις. Θέλεις ρεβάντς για την προηγούμενη φορά. Και εκτιμώ. Την προηγούμενη φορά εγώ νίκησα εσένα. Ήταν σίγουρα ισοπαλία. Σιγά μην ήταν. Βγάλε με ψεύτη. 1-2-3 πάμε. Καλά. Άντε έρχεσαι. Πάμε, πάμε, πάμε. Λε πού. Όχι δεν παίζει αυτό. Πρόσεξε τη στροφή! Δεν έχω απολύτως καμία ιδέα τι λες! Αυτό το λιβάδι μυρίζει πάντα υπέροχα! Υποθέτω πως η μύτη σου θα είναι καλύτερα! Μείνε συγκεντρωμένος! Έισα! Πιο γρήγορα! Θα τον νικήσουμε! Μέχρι εκεί θα σε βγάλουν οι πατούσες σου! Σχεδόν έφτασα! Με πέδεψες αρκετά. Σε πέδεψα! Ίσως συνέχεια καβάλα σε μια μαγική αλεπού. Λόκι, Ατρέα, σε ευχαριστώ. Λυπάμαι που ήταν σκληρή μαζί σου. Κι εγώ. Λοιπόν, υποθέτω ότι είσαι έτοιμος να πας σπίτι. Όταν είσαι έτοιμος, θα σε συναντήσω στο βωμό. Πρέπει να φύγω. Όχι αν δεν θέλεις. Η προφητεία σου ήταν λιγότερο ξεκάθαρη στο πότε πρέπει να φύγεις. Ακόμα δεν το πιστεύεις, έτσι. Δεν μπορώ. Νομίζεις ότι είμαι ανόητος. Νομίζω...
Ότι νοιάζεσαι τόσο για τον μπαμπά σου που δεν μπορείς να διανοηθείς πως θα τον άφηνες να πάθει κακό. Έλα. Θέλω να σου δείξω κάτι. Λάουφεϊ, της μητέρας μου. Εύχομαι να μην ήταν άδεια, αλλά... ξέρω πως είναι να χάνεις γονιό. Να χάνεις και τους δύο. Μπορεί η μαμά σου να έφυγε, αλλά με τον πατέρα σου... έχεις ακόμα χρόνο για να του πεις αντίο. Ξέρω τι προσπαθείς να πεις και το εκτιμώ πραγματικά, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να υπερβούμε τις ιστορίες με προδιαγεγραμμένο τέλος. Τι θα συμβεί σε σένα? Δεν ξέρω. Όπως είπα, μόλις φύγεις, το δικό μου κομμάτι τελειώνει. Οπότε, εσύ μείνε όσο θες. Νομίζω το κομμάτι σου διαρκεί για όσο θέλεις εσύ. Τι σκοπεύεις να κάνεις? Δεν έχω ιδέα. Αλλά δεν θα κάτσω να δω τον μπαμπά μου να πεθαίνει. Πρέπει να επιστρέψω. Εντάξει. Τα άστρα εδώ είναι αλλιώτικα. Όχι. Εσύ είσαι. Θα σε ξαναδώ, να ξέρεις. Αμέ. Ωραία τώρα. Κλείσε τα μάτια σου και κράτα αυτό γερά. Δεν πρέπει να το χάσεις, το σπίτι σου. Σκέψου το. Επαναλαβέ το. Σπίτι. 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 Κάπως έτσι. Οχ, όχι. Το άλλο σπίτι! Το άλλο σπίτι!
πρέπει να πάω στους Σίντρι για να βρούμε πώς θα σώσουμε τον πατέρα. Και να μην αποκαλύψω το Σιδηρόδασος και την Αγκριμπόντα. Πώς κατάφερα να μπλέξω έτσι. Τι πας να κάνεις? Ήθελα να επισκεφθώ το Φένρι. Για δύο μέρες. Μη μου ξαναπείς ψέματα. Γιατί ήρθες ως εδώ, μόνος? Θες να πεθανείς? Όσο θες κι εσύ. Γιατί τότε? Γιατί? Τι είναι αυτό που μου κρύβεις? Προσπάθησα να σε ακολουθήσω παντού. Κάνουμε οτιδήποτε θέλεις. Αλλά δεν πιστεύεις τίποτα από αυτά. Σε ακολουθώ όμως! Γιατί το πιο σημαντικό είναι να είσαι ασφαλής. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Ποιος προστατεύει εσένα? Δεν χρειάζομαι την προστασία σου. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Γνωρίζεις κάτι? Δεν γίνεται να σου πω. Θα πρέπει να με εμπιστευτείς. Όπως και εγώ, παρά τα μυστικά σου. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι? Έκρυψες πράγματα. Όπως και η μητέρα. Είχες τους λόγους σου, το ίδιο κι εγώ. Γιατί δεν μπορείς να... Αργότερα. Αριστερά, προσοχή! Βαλκυρία, θα το ξανακάνουμε! Είστε καθόλου, έτσι? Όχι! Πατέρα, είσαι καλά! Εστίασε στον εχθρό, όχι σε μένα! Μάλιστα! Δεν είμαστε εμείς οι κακοί εδώ. Παρατρίχα. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Κύριε, κύριο, μην το αγγίζετε! Γιατί δεν λες τίποτα! Φρέια. Κάθε μαρτία.
κάθε βιαιότητα που μπορείς να φανταστείς. Δόκι! Ατρέα! Δεν το θέλεις αυτό! Ηρέμησε! Ελέξε το! Ήταν φίλοι μας. Ίσως προς το παρόν να μου είσαι πιο χρήσιμος ζωντανός. Ατρέα, σπίτι. Σπίτι, σοβαρά. Θα μου πεις την αλήθεια όταν επιστρέψω. Τώρα πρέπει να επανορθώσω. Το πάμε εμείς. Α, Βασίλισσά μου, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Μπρότνεφρ. Μην τον αφήσετε από τα μάτια σας. Τον άκουσες, γλυκούλη. Άντε, τι κάνουμε. Τι θέλεις, λοιπόν. Δεν θα μείνω φυλακισμένη στο Midgard. Θα πάμε στο Βάναχαϊμ. Τέλεια! Οι τρεις μας, λοιπόν! Μία απειλή για το Βάναχαϊμ έφτασε! Αν είσαι ακόμα δέσμια, πώς θα ταξιδέψεις.